Η Maleficent με την κατσούνα της. Τα μάγια της θα κάνει. Κατάρεστα θα ρίχνει όποιον τολμά με την αγάπη να τα βάνει. Θέλω ξεκάθαρα φίλοι μου να τονίσω σε αυτό το podcast ότι υπάρχει μια τρελή συνωμοσία απέναντι στην κριτική κατσούνα. Αφού όσοι είδατε την ταινία είδατε ότι η Αντζελίνα Τζολί κρατούσε μια μαγική ράβδο. Ε όχι φίλοι μου, στην πραγματικότητα ήταν κριτική κατσούνα. Α, ξέχασα, Τόσο πολύ έχω συγχυστεί. Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, content creator και σας καλωσορίζω στο νέο μου podcast με συμβολισμούς, ιστορίες, συνωμοσία και άλλα κινηματογραφικά τερτύπια που θα μου έρθουν στο μυαλό. Όπω ήδη έχετε καταλάβει, σήμερα θα μιλήσουμε για την ταινία Maleficent που κυκλοφόρησε το 2014. Μια εντυπωσιακή για την εποχή τη ταινία με την Ατζελίνα Τζολίνα πρωταγωνιστή σε ταινία περιπέτεια και φαντασία. Την έχουμε συνηθίσει και την αγαπάμε σε τέτοιε ταινίε. Σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Στρόμπερκ και σενάριο τη Λίντα Γούλβερτον. Ελπίζω να τα λέω σωστά. Δεν βαριέσαι. Ωραία τα είπα. Σημασία έχει να μην μου πουν ότι του κλέβω τα δικαιώματα. Και εδώ που τα λέμε, σιγά μη θέλω τα δικαιώματα τη ταινία. Χάρισμά του. Αφού κύριε, έχετε κάνει μέγα μέγα λάθο. Πώ είναι δυνατόν να εμφανίζεται μία μάγισσα με τέτοιο βελινεκούς και να μην έχει κριτική κατσούνα. Όχι σα ρωτάω, πώ. Χάρισμά σα τα δικαιώματα. Αλλά να σας πω και κάτι, ξέρω γιατί συνέβη αυτό. Είναι αμερικάνικης παραγωγής. Όχι από πού και που ξέρουν οι Αμερικάνοι από μπαστούνια. Στην καλύτερη περίπτωση αυτοί να ξέρουν από μπατών. Είμαι 200% σίγουρος ότι η μαγκούρα που κρατούσε η Τζολή δεν ήταν καν ξύλινη. Μέγα αποκάλυψη σε αυτό το podcast. Θα είναι, ξέρετε, κάνα υλικό της πλάκα από αυτά που χρησιμοποιούν στον κινηματογράφο. Από αυτά τα ελαφριά υλικά Όπω πλαστικό ή αφρόδε υλικό που δημιουργούν τέτοια αξεσουάρ και όπλα και του βλέπετε και τα κρατάνε και είναι λε και είναι σακούλε. Εντάξει, κάποιοι υποκρίνονται σωστά είναι σαν να κρατάνε ένα βαρύ αντικείμενο. Μα είναι δυνατόν μία Maleficent να μην έχει κριτική μαγκούρα. Να είναι ανθεκτική στη χρήση, στη βαρύ, μοναδική, όπω αρμόζει σε κάθε μάγισσα που σέβεται τον εαυτό τη. Εδώ μιλάμε για βασικέ καλύψει, Αντζελίνα μου. Α το πάρουμε όμω από την αρχή. Έχω τέτοια σύγχυση που έχω χάσει τη σωστή σειρά που πρέπει να σα τα πω. Ελπίζω να βγάλετε νόημα από αυτό το podcast και ελπίζω να σα τα πω όλα όσα έχω σκεφτεί. Μαλέφισεν, λοιπόν. Είναι μια σκοτεινή φανταστική ταινία που κυκλοφόρησε το 2014 με πρωταγωνίστρια την Αντζελίνα Τζολί. Στο ρόλο φυσικά τη Μαλέφισεν. Τη κακιά μάγκη από το παραμύθι ωραία κοιμωμένη. Η Maleficent εμφανίζεται στην ταινία να κρατάει ένα ξύλινο ραβδί όπου ήταν και το κλασικό της αξεσουάρ. Αυτό μαζί με τα κέρατα ήταν τα χαρακτηριστικά της. Ποιοι είναι όμως ωστόσο οι συμβολισμοί λέτε. Θα ξεκινήσω από το μαγικό μπαστούνι που συμβολίζει την ισχύ και τη μαγεία που διαθέτει ως μάγισσα. Στο κλασικό παραμύθι της ωραίας κοιμωμένης η Maleficent κρατούσε το μαγικό μπαστούνι ως ένα σύμβολο της εξουσίας της και της μαγείας της το μπαστούνι χρησιμοποιούνταν για να ρίχνει μαγικές κατάρες και ήταν συχνά συνδεδεμένο με την κακία της. Σας θυμίζει κάτι? Και οι δημιουργοί του Τζόκερ είχαν τοποθετήσει στα ξεσουάρ του ένα μπαστούνι για να τονίσουν το συμβολισμό της εξουσίας. Βρείτε το σχετικό podcast, έχει ενδιαφέρον. Στη μία περίπτωση συμβολίζει ισχύ και στην άλλη εξουσία. Όπως και να κύριε παιδάκι με αυτό το μπαστούνι δίνει μία κυριαρχία σε όποιον το κρατάει. Και ξαναγυρνάω λοιπόν στην ταινία. Και θα σα μιλήσω για τα κέρατα τώρα, φίλοι μου. Τη Maleficent, όχι τα γενικότερα τα κέρατα. Έτσι, για την ιστορία να ξέρετε ότι αντιπροσωπεύουν τη σύνδεσή τη με τον κόσμο τη φύση και τη μαγεία. Ενώ παράλληλα υποδηλώνουν και την αλλαγή που υφίσταται ο χαρακτήρα τη μέσα από την πλοκή τη ιστορία. Άρα, το συμπέρασμα ποιο είναι. Όπω καταλάβατε, οι δημιουργοί την ήθελαν με κέρατα και μπαστούνα για να δημιουργήσουν μία εμβληματική εικόνα της μάγισσας, της κακιάς μάγισσας, της Maleficent. Το μπαστούνι της Maleficent, σύμφωνα με την πλοκή λοιπόν, προέρχεται από το δάσος όπου ζει η Maleficent και φαίνεται να ενισχύει και να επεκτείνει τις μαγικές της δυνάμεις μετατρέποντάς την ως την πιο δυνατή μάγιστα. Ωστόσο ρε παιδιά, πολύ φτηνή παραγωγή, δεν συμφωνείτε. Δεν μπορούσαν να τη φέρουν μέχρι το πραγματικό εργαστήρι. Το εργαστήρι κατσούνα εδώ στην Κρήτη. Να πάρει και μια πραγματική μαγκούρα να μπορεί να στηριχτεί πάνω τη άφοβα. Εγώ ο ίδιο θα την έφτιαχνα με τα χεράκια μου. Άσε που ένα ταξίδι μέχρι την όμορφη Κρήτη θα τη έκανε και λίγο πιο γλυκό το τραύμα που τη δημιουργήθηκε από τον ανθρώπινο πρίγκιπα που αγαπά. Που αγαπούσε. Ποιο ξέρει. Αν ναι, σωστά, δεν σα έχω πει άλλο ένα στοιχείο. Έτσι βρε η Maleficent έγινε κακιά, από μια προδοσία του άντρα που αγάπησε περισσότερο από όλα στη ζωή της. Ε, αυτή η προδοσία την οδηγεί σε ένα μονοπάτι μίσους και αμετανόητης κακίας, επηρεάζοντας τόσο τη ζωή της, όσο και τις σχέσεις που είχε με το βασίλειο. Εντάξει, δεν σας λέω κάτι παραπάνω, μην σας κάνω και spoiler. Λοιπόν, τώρα θέλω όμως την προσοχή σας, θέλω να με ακούσετε με προσοχή. Έχω να σας πω πολύ σημαντικά πράγματα. Στην πραγματικότητα, φίλοι μου, δεν υπάρχουν μπαστούνια με μαγικές ιδιότητες. Λυπάμαι που το λέω εγώ προσωπικά πάρα πολύ, λυπάμαι που σας το χαλάω επίσης, αλλά μπαστούνια όπως τα παραμύθια ή τις ταινίε φαντασίας δεν θα βρείτε στην πραγματική ζωή. Εδώ δεν θα τα βρείτε ούτε στο κατζούνες.gr. Ωστόσο, υπόσχομαι να συνεχίσω να φτιάχνω μπαστούνια για διάφορες χρήσεις και σκοπούς. Και και λέω: Μπαστούνια μαγισσών μπορεί να μην φτιάξω. Αλλά για μια καλλιτεχνική έκφραση και ανάδειξη στυλ σίγουρα θα φτιάξω. Μπορεί μια κατσούνα λοιπόν να μην φτιάχνει μια μάγισσα. Αλλά αν υπάρχουν μάγισσε, δεν θα χρειαστούν τέτοιου είδου κατσούνε. Άλλωστε, δεν κάνουν τα ράσα τον παπά. Τι λέω, θεέ μου. Ήρθε η στιγμή, η μεγάλη στιγμή που θα επικαλεστώ την ιδιότητά μου ω κατασκευαστή και πολιτή κατσούνα. Α πούμε υποθετικά ότι τα πράγματα κυλούσαν σωστά στην παραγωγή και αποφάσιζαν ότι θα έφερναν τη μαλέφισεν εδώ, στο εργαστήρι, για να πάρει την κατάλληλη μαγκούρα. Να σα πω τι θα έκανα. Θα τη έφτιαχνα σίγουρα μία μαγκούρα ίσια. Να ταιριάζει με το outfit που φοράει. Δεν θα τη έδινα κατσούνα. Σίγουρα θα ήθελα να έχει μεγάλο ύψο, να περνάει τα κέρατά τη. Μην κλέβουν αυτά την παράσταση. Όχι παίζουμε, φίλοι μου θα Είχε σκούρο χρώμα, νομίζω θα επέλεγα λιωτρίνι ξύλο από τα ορεινά τη Κρήτη με τα εντυπωσιακά ανάγλυφα σχήματα και τι καμπύλε που συνήθω έχει αυτό το ξύλο για να αντανακλούν τη μαγεία τη φύση. Βέβαια, αυτό είναι ανοιχτό χρώμα, θα έπρεπε να το βάψω σκούρο καφέ, αν και νομίζω θα μου το ζητούσαν μαύρο. Μαύρο, το θέλετε, μαύρο θα το κάνω. Η λαβή στο πάνω μέρο θα ήθελα πάρα μα πάρα πολύ να είναι κέρατο. Αλλά έχει ήδη δύο. Μην τη βάλω και τρίτο. Είπαμε, θα είναι και ψηλή, θα είναι το μακρύτερο. Θα τριτό το κακό μετά. Ξέρετε τι θα έκανα, θα τις πρόσθετα ίσως κάποια στοιχεία και λεπτομέρειες από πέτρα για να τονίσουν τη σκληρότητα του χαρακτήρα της. Όχι, πείτε μου την αλήθεια, να είστε ειλικρινοί, σα παρακαλώ πολύ. Αφού καταφέρατε και με έχετε ακούσει τόση ώρα που σα λέω αυτά που σα λέω, είμαι σίγουρο ότι το έχετε φανταστεί αυτό που σα έχω περιγράψει. Ε, μια τέτοια μαγκούρα δεν θα ήταν πολύ καλύτερη από αυτήν που είδαμε στην ταινία. Δεν θα κτηνοβολούσε μια σκοτεινή και παράλληλα μαγευτική ενέργεια. Βέβαια, έχω ακούσει ότι κάποτε στην καρδιά της Κρήτης υπήρχε ένα αρχαίο μινοϊκό κρητικό μπαστούνι που φημολογούνταν για τη μαγεία του, το οποίο εξαφανίστηκε μαζί με το Μινόταυρο και την Κνωσό. Οι κάτοικοι της Κνωσού πίστευαν ότι το μπαστούνι προσέφερε προστασία στην κοινότητά τους. Πού λέτε να είναι τώρα αυτό το κρητικό μπαστούνι. Ωστόσο για να μην πλατιάζω, αυτή την ιστορία θα σας την πω στο επόμενο podcast που θα δημιουργήσω με συμβολισμούς, ιστορίε, συνωμοσίε και άλλα κινηματογραφικά. Απλά σκέφτηκα ότι εκείνο το μπαστούνι θα μπορούσε να είναι στα χέρια της Αντζελίνας ή μάλλον στα χέρια της Maleficent. Ωστόσο δεν είναι. Πού μπορεί να είναι. Στο μικρόφωνο ήταν, ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης. Μπορείς να με βρεις σε όποιο social προτιμάς, να ξέρεις θα με βρεις παντού. Παντού υπάρχει ένας μης Μυρνάκης. Μην ξεχάσεις μόνο να κάνεις την εγγραφή σου στο κανάλι μου που είναι ζωτική σημασία. Στείλε μου το μήνυμά σου, το σχόλιο σου για όλα όσα άκουσες αν Και αν θέλει κάποιο άλλο θέμα για να το κάνω σε podcast, εδώ είμαι να σ' ακούσω. Κάθε like, dislike, share, save κλπ. είναι ευπρόσδεκτο. Έχετε καταλάβει ότι τίποτα δεν αληθεύει από όλα τα παραπάνω που έχω πει. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.